Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ σε ακόμα ένα Talk to Matt. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είμαι στη διαδικασία που φτιάχνω τα μαλλιά μου. Δεν έχω ξεκινήσει, η αλήθεια είναι, πολλή ώρα. Αλλά σας είχα υποσχεθεί σε προηγούμενες εκπομπές ότι θα σας δείξω πώς γίνεται το τέλειο Beach Wave. Λοιπόν, και αυτό κάνω. Έχω κάνει, η αλήθεια είναι, τα μισά μαλλιά, γιατί τα δικά μου δεν θέλουν και πάρα πολύ χρόνο. Αλλά το καλό είναι ότι έχεις εύκολο, γρήγορο και επαγγελματικό αποτέλεσμα με το Steampod. Λοιπόν, το έχω εδώ στα χέρια μου. Όπως βλέπετε, θα σας δείξω πώς γίνονται, ας πούμε, οι τέλειες μπούκλες. Συγγνώμη, έτσι. Θες να δείξουμε λίγο στον κόσμο πώς γίνονται οι τέλειες μπούκλες, ε? Είσαι έτοιμος? Λοιπόν, πάμε. Έλα εδώ εσύ στη θέση σου. Πάρε θέση. Πάρε θέση να με προσέχεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το έχω στα χέρια μου, όπως βλέπετε. Βλέπετε ποια έχω κάνει και ποια όχι. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω έτσι αργά και σταθερά για να καταλάβετε. Και εδώ είμαι θα. Εδώ είμαι θα. Και δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το γυρίζετε έτσι εδώ σιγά σιγά και οπ. Εμένα μου αρέσει να αφήνω και λίγο ίσχυ στις άκρες κάτω, γιατί το κάνει ακόμα πιο έτσι χαλασμένο και ωραίο. Λοιπόν, και τελειώνω, για να δείτε, είδατε πόσο γρήγορα γίνεται. Δεν θέλει δεύτερη περασιά, τίποτα. Μπαμ μπαμ. Εδώ είμαστε. Πού κοιτάω, εδώ κοιτάω. Πώς είμαι. Το έκανα ωραία. Λοιπόν, έβαλα φυσικά το απιονισμένο νερό. Η αλήθεια είναι ότι για να κάνω τις μπούκλες εμένα. Μπούκλες, τέλος πάντων, το beach wave, αυτό που μου αρέσει για να το λέω και πιο σωστά. Εμένα με βολεύει να βγάζω αυτό το χθενάκι εδώ πέρα. Το οποίο έχει και μου αρέσει πάρα πολύ, διότι με βοηθάει πάρα πολύ στο ίσιο. Όταν τα ισιώνω, που τα μαλλιά μου εμένα είναι ίσια. Απλά αυτό που μου προσφέρει το Steampod είναι να μην τζακίζουνε, επίσης λάμψη, φαίνονται πάντα υγιεί, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που σας λέω. Και με το χτενάκι εδώ πέρα δεν μπλέκονται και ποτέ με αυτό που έχει, το βάζουμε και το βγάζουμε. Γέμισα με απιονισμένο νερό, βλέπετε το οποίο νερό περνάει εδώ πέρα, έτσι, το βλέπετε. Δεν ξέρω αν το δείχνω σωστά, το οποίο νερό περνάει εδώ πέρα. Το έχω βάλει στους 180 βαθμούς, έχει επιλογή θερμοκρασιών, έχει τρεις επιλογές, 180, 200, 180, 200 και 210. Εγώ στους 180, γιατί έχω έτσι πολύ πολύ λεπτά μαλλιά. Και το αφήνω εδώ στην άκρη, γιατί θα υποδεχτώ και την καλεσμένη μου σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα έχω και τη βούρτσα μου μαζί. Επίσης, δεν θέλω να ξεχνάτε, μπορώ τώρα να τα φτιάξω και να τα κάνω για να δείτε, γιατί θα μου πεις πολύ ωραία, αλλά εσένα τώρα τα μαλλιά σου είναι έτσι. Εδώ, όταν θέλουμε να πετύχουμε λοιπόν το τέλειο αποτέλεσμα, είμαι θα εδώ, ορίστε, το βλέπετε. Και βάζω και το σέρουμ μου που θέλω. Έχω βάλει πιο πριν, όταν τα μαλλιά μου ήταν ενωπά, λίγο πριν έρθω στο κανάλι, όταν τα στέγνωσα, που έκανα μπάνιο το πρωί, τα μαλλιά μου ήταν ενωπά και έβαλα την κρέμα αυτή για τη λεπτή τρίχα, διότι τι γίνεται, με τον ατμό, η κρέμα αυτή λιάνσης βοηθάει τα μαλλιά μου και με τον ατμό έχει κάποια συστατικά μέσα τα οποία ενεργοποιούνται με τον ατμό. Έρχομαι και βάζω σέρουμ, φανταστείτε πολύ, μια σταγόνα μυρίζει και φανταστικά για πραγματικά μηδέν φριζάρισμα και θα το δω και το αποτέλεσμα κιόλας. Ορίστε, κανένα φριζάρισμα και πετυχαίνεις ακριβώς αυτό το beach wave look το οποίο θέλεις. Βάζω και μέσα και τα κάνω για να μυρίζει φανταστικά. Βλέπετε, συγγνώμη που δεν κοιτάζω τώρα την κάμερα, κοιτάζω λίγο πιο δίπλα, αλλά το κάνω για να δείτε ακριβώς πώς φαίνονται. Λοιπόν, το έχω! Είμαι έτοιμη να υποδεχτώ, πιστεύετε, την καλεσμένη μου σήμερα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα giveaway το οποίο τρέχει στο Instagram μας. Ένα giveaway όπου ένα Steampod θα γίνει δικό σας. Μπορείτε να το πάρετε, να το κάνετε δώρο, αν είσαστε τόσο large. Σε περίπτωση που το έχετε όμως, να το κάνετε δώρο σε κάποιον που φτιάχνει πολύ συχνά τα μαλλιά του. Και φυσικά που το πρώτο του μέλημα είναι η υγεία των μαλλιών του, αλλά φυσικά και το επαγγελματικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πολύ πολύ αγαπημένο μου Steampod. Το έχω εδώ πάντα στην παρέα μου. Μισό λεπτό να το κλείσω κιόλας, γιατί τα έφτιαξα τα μαλλιά μου, τελείωσα. Μην το αφήνω έτσι ανοιχτό. Τέλεια. Οι κρέμες, σέρουμ και αυτό είναι το μπουκαλάκι, έτσι για να ξέρετε. Που δείχνω εδώ. Αυτό είναι το μπουκαλάκι που βάζεις μέσα, προσθέτεις μέσα το απιονισμένο νερό και το τοποθετείς μέσα στο Steampod σου και ουσιαστικά δημιουργείται ο ατμός. Οκ! Okay. Έχω το μικρό μου κομμωτήριο εδώ και μου αρέσει πάρα πολύ που έχω το μικρό μου κομμωτήριο.
Λοιπόν, το giveaway τρέχει στα social media μας, μην το ξεχνάτε, στο Instagram, μπαίνετε, κάνετε like, follow, tag, τα πάντα. Εκεί βρίσκεται το post, εκεί βρίσκεται το πρόσωπό μου, όπου κρατάω και το Steampot κιόλας στα χέρια μου. Και είναι από την L'Oréal Professionnel Paris και μπαίνετε εσείς, κάνετε το σχόλιο σας, τα tag σας, τα απαραίτητα, τα follow τα απαραίτητα και μία τυχερή θα το έχει στα χέρια της ένας τυχερός. Καλή επιτυχία σε όλους σας, είναι από τα πιο ωραία και από τα μεγαλύτερα δώρα έτσι που έχω δώσει εγώ και επειδή το λατρεύω και το έχω και εγώ, είναι ένα δώρο που το ήθελα πάρα πολύ να το κάνουμε σε εσάς. Τώρα, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε, θέλετε? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα της ημέρας, της εβδομάδας για την ακρίβεια, αυτά που έτρεξαν την περασμένη εβδομάδα και τι να έχω άραγες και αυτήν και τι να έχω άραγες για σήμερα. Λοιπόν, βέβαια, δεν θα μπορούσαμε εμείς να ξεχάσουμε, δεν θα μπορούσαμε εμείς να μην σχολιάσουμε τον τριαντάφυλλο Χατζηνικολάου ή αλλιώς Ντάφη, ο οποίος γύρισε, επέστρεψε, είχε πάρει και το τηλέφωνο στα χέρια του και ήταν στον Άγιο Δημήτρη και είχε πει επιστρέφω 4:10, το θυμάμαι εγώ, το είχα δει σε κάτι ειδήσει αυτό. Λες και προετοίμαση είχε κάνει story. Προετοίμαση στο κοινό, ελάτε 4:10, να με υποδεχτείτε, Ελένη, να με υποδεχτείτε, ξέρετε. Και όντως πήγανε και τον υποδέχτηκαν. Πώς θα το δούμε αμέσως τώρα. Κανονικά, παιδιά, όπως το είπα ακριβώς, revival κάνει ο τριαντάφυλλος. Κανονικό, δυνατό comeback. Ήταν ο σχολιασμός, ο κλασικός, ο χαρακτηριστικός σχολιασμός του Γιώργου Λιανού, ο αντίστοιχος που κάνει στο Survivor, όπου βγήκε φυσικά και στο ραδιόφωνο του Σφαίρα, γιατί εκεί κάνει εκπομπή κιόλας. Βγήκε στο ραδιόφωνο για να σχολιάσει και την επιστροφή του Ντάφη, αλλά φυσικά και ό,τι συμβαίνει και ό,τι γίνεται στο Survivor. Εντάξει. Μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής με τον Ντάφη, με την πορεία του, την μουσική και όχι τι θα επιλέξει να κάνει από εδώ και στο εξής. Το μόνο σίγουρο πάντως, παιδιά, είναι ότι overall βγήκε κερδισμένος, αυτό τουλάχιστον, και χαμένος σε κιλά. Ωστόσο, να σας πω ότι κάπου εδώ το Survivor παίρνει παράταση και πάλι. Ένα δεκαημεράκι! Τι είναι ένα δεκαημεράκι πείνας ακόμα? Έβλεπα προχθές τη Μαριαλένα που αγωνιζόταν, από εκεί που είχε περστεί, τώρα έχει ξεπερστεί ξαφνικά. Σου λέει εντάξει, αυτό είναι τώρα. Έτσι πρέπει να μάθει ο οργανισμός μας και το σώμα μας. Οπότε ας ξεπεριστούμε να τελειώνουμε. Λοιπόν, 17 Ιουλίου από ό,τι φαίνεται θα γίνει ο μεγάλος τελικός. Και σίγουρα αυτό που θα πρέπει να σχολιάσουμε, δεν ξέρω αν θα είμαστε τότε σαν talk to mat στον αέρα, αλλά αυτό που θα πρέπει να σχολιάσουμε ίσως από τη νέα σεζόν είναι την τηλεθέαση που θα κάνει. Γιατί αλήθεια έχω πάρα πολύ μεγάλη απορία να δω τι τηλεθέαση θα κάνει ο τελικός του Survivor. Στις εγκαταστάσεις Ολυμπιακών Ακινήτων κλασικά εκεί θα λάβει χώρα ο τελικός του Survivor με παρουσία ελάχιστων συγγενών, είναι COVID-19 άλλωστε, δεν ξέρω αν θυμάστε πριν από χρόνια, πότε ήταν τότε το μεγάλο τελικό με τον Ντάνο που είχε γίνει χαμός από κόσμο, εκεί φωνάζαν. Πολύ ωραία ήταν, ωραία αυτά τα χρόνια, τα προ-COVID χρόνια. Τέλος πάντων, τουλάχιστον να σας πω κάτι, αυτοί φύγανε με μάσκες, θα επιστρέψουν με εμβολιασμό, θα επιστρέψουν με ανοιχτά τα μαγαζιά, με πιο χαλαρά τα μέτρα. Να και κάτι καλό, είναι αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι ότι πλέον κάθε εβδομάδα θα πραγματοποιούνται 3 αγώνες, ένας ασυλίας, ένας για το έπαθλο και ένας ακόμα για αρχηγία. Όλα αυτά σε ατομικό αγώνισμα. Αυτά συμβαίνουν εκεί στα του Survivor. Πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break, γιατί έχω και την καλεσμένη μου που θα πρέπει να υποδεχτώ σε πολύ λίγο. Ωστόσο, πριν φύγουμε στο break μας, να σας πω ότι θα απολαύσουμε Μπορεί από Ελένη Φουρέιρα και Madlib και η σημερινή μας καλεσμένη είναι η Daphne Lawrence. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αφού τελείωσα και με τα μαλάκια μου και έχω κάνει αυτό το beach wave της παραλίας, το τέλειο, το φανταστικό, το μοναδικό. Φυσικά με το αγαπημένο μου Steampod. Είμαστε εδώ για να δούμε τι άλλο τρέχει εκεί έξω στο mat.gr. Λοιπόν, να πούμε ότι ανακοινώθηκε έτσι η παρουσιάστρια για τα καλλιστεία του 2021, καθώς η Γιουβίκη Κουλιανού φαίνεται ότι επιστρέφει στην παρουσίαση των ελληνικών καλλιστείων μετά από 28 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα,
τα είχε παρουσιάσει παιδιά στον Αντένα το 1993. Λοιπόν, παίρνει από ό,τι φαίνεται το μοντέλο και πάλι, το πρώην μοντέλο για την ακρίβεια και πάλι τα σκύπτρα της παρουσίασης. Βέβαια, once a model, always a model. Εδώ βλέπουμε και την φωτογραφία. Εντάξει, αν υπάρχει μία, από τον επίσημο λογαριασμό των καλεστίνων αυτό, βέβαια, αν υπάρχει μία γυναίκα η οποία έχει περπατήσει πολλά χιλιόμετρα σε πασαρέλες διεθνών οίκων, αυτή είναι σίγουρα η Βίκυ Κουλιανού. Τι θέλετε, Dior, θέλετε Φερέ, θέλετε Βαλεντίνο, θέλετε Versace, θέλετε Yves Saint Laurent, θέλετε και τι δεν θέλετε. Ο θεσμός λοιπόν των εθνικών καλεστίων επιστρέφει δυναμικά με Βίκυ Κουλιανού. Το θέμα είναι πού θα προβληθεί. Ξέρουμε. Ούτε εγώ δεν έχω διαβάσει. Ήταν στον Αντένα. Κάποια στιγμή μετά γινόντουσαν οι πάλις. Ναι, βεβαίως. Μήπως ξέρετε εσείς πού θα προβληθεί. Όχι. Μιλάω. Κάνουμε εκπομπή, παιδί μου. Μάλιστα. Καμία συμμετοχή, όπως καταλαβαίνω. Και μετά από αυτό, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι πέρασε έτσι, ο Νίκος Μουτσινάς αυτήν εδώ την εβδομάδα, καθώς έχω ένα πολύ πολύ ωραίο βίντεο. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε ότι ο Νίκος Μουτσινάς περνάει διάφορα εκεί στα της εκπομπής του. Και έγινε αυτή η φάρσα, αυτή η επική φάρσα on air στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά. Και ψάχνω να βρω το μεταξύ ακριβώς εδώ πέρα. Λοιπόν, καθώς ο Νίκος λύνει τα ερωτικά προβλήματα των τηλεθεατών και δέχτηκε μια πολύ ωραία, του άξιζε, μια πολύ ωραία φάρσα από τις πολύ πολύ καλές του φίλες, από την Τζέτα Μαντρεπούλια φυσικά και την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Κάπου εκεί ξεκίνησε ο Νίκος τη συνομιλία του με τις κολλητούλες του, όπως αποκαλεί ο ίδιος τις τηλεθεάτριες πάντα, χωρίς να έχει καταλάβει φυσικά ότι πίσω από την τηλεφωνική κλίση δεν βρίσκεται μια απλή τηλεθεάτρια. Πάμε να δούμε λίγο την αντίδρασή του. Τι ωραία. Παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι τηλεοπτικές παρέες. Πραγματικά που υπάρχουν και οι τηλεοπτικές παρέες, εννοώ ότι που υπάρχουν έτσι φιλίες πολύ μέσα σε αυτό το χώρο. Και ο Νίκος Μουτσινάς το έχει φτιάξει τόσο ωραία και το έχει κάνει τόσο φιλικό το πλαίσιο της εκπομπής. Γι' αυτό και πηγαίνει τόσο καλά και φυσικά γι' αυτό και θέλουν όλοι οι γνωστοί και όχι να πηγαίνουν στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά. Και γι' αυτό οι τηλεθεάτριες είναι τόσο ανοιχτές και επικοινωνούν μαζί του και στην ενότητα των ερωτικών προβλημάτων και φυσικά για να γελάσουν, γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό τρόπο που το σχολιάζει όλο ο Νίκος. Και είναι μια πραγματικά επιτυχημένη εκπομπή η οποία τραβάει και θα τραβήξει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτώ την καλεσμένη μου, αλλά θα φύγω σε ένα break φυσικά πριν υποδεχτώ την καλεσμένη μου. Ωστόσο, πριν από αυτό, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι γιατί είμαστε και σε αριθμούς Mad Video Music Awards 2021, και όμως είναι αλήθεια, από τη ΔΕΗ. Λοιπόν, κι αν εσύ φημίζεσαι για τις χορευτικές σου ικανότητες, τότε πρέπει να βάλεις όλο σου το ταλέντο, να εμπνευστείς από τη μεγάλη επιτυχία της Josephine το παλιόπαιδο και να ανεβάσεις το βίντεο στο Instagram, στο κανάλι σου, στο account σου για την ακρίβεια, διότι μετά πρέπει να έρθεις και να κάνεις tag τη Samsung Greece και το Mad TV. Και από εκεί μπορεί να είσαι μέσα στις 10 τυχερές που το βίντεό τους θα παίξει στο act της Josephine, όπως επίσης μπορεί να είσαι και ένας ή μία τυχερή, όπου θα κερδίσει φυσικά και τον Samsung Galaxy A52. Λοιπόν, περιμένουμε τα βίντεό σας, περιμένω αγόρια κορίτσια, στείλτε τα βίντεό σας με τις χορευτικές σας ικανότητες, να δω ποια θα είναι αυτά τα 10 που θα παίξουν τέλος πάντων στο act της Josephine. Ένα σύντομο break, επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο με την καλεσμένη μας. Μην πάτε πουθενά. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Ακούς? Έχουμε επιστρέψει λέω. Καλά, προχωράμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και είμαι έτοιμη να υποδεχτώ στην παρέα μου. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι το είχα παρατηρήσει πριν από... Βασικά είχα μπει και είχα στοκάρει το Instagram σου και τα cover σου πολύ καιρό πριν, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μετά λοιπόν μετά από κάποιο καιρό ξεκίνησα, την έβλεπα και στα stories της Σούπερ Κικής. Και μετά
Μετά από λίγο καιρό μου λένε εδώ πέρα ότι θα έρθει καλεσμένη η Ντάφνη και λέω, είναι αυτό που... Και λέω, ναι, είναι αυτό που νομίζω. Τέλος πάντων, σημασία δεν έχει αυτό, παιδιά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι, καταρχάς, έτσι όπως λίγο ανταλλάξαμε δύο κουβέντες, αξιολάτρευτη, γλυκύτατη, ευγενέστατη. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι έχει πάρα πολύ ταλέντο. Λοιπόν, θα έλεγα να πάμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας, την Daphne Lawrence. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Να χειροκροτήσω μόνο μας. Γεια σου. Γεια σου. Α, δεν είναι σε μένα αυτό, Γεια σου και σένα. Έχουμε έτσι μια συζήτηση, μια σκυλοσυζήτηση είχαμε πριν από λίγο, καταλαβαίνετε. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Πώς είσαι? Καλά είμαι, πρώτη φορά εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Κι εγώ. Αλήθεια, κοίτα να δεις που το σύμπαν στην ομοτήρη, παιδί μου, και ό,τι σκέφτομαι πολλές φορές γίνεται κιόλας. Ναι. Και έγινε. Έγινε. Και ήθελα πάρα πολύ να έρθεις στην εκπομπή, αλήθεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Θέλω να πω ότι σου δίνω και ένα respect έτσι, για το ταλέντο σου, για τα cover που κάνεις. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αλλά θέλω να πάμε έτσι λίγο πίσω να μου πεις πώς έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Πώς ξεκίνησε, εννοείς τα cover ή γενικά? Πώς ξεκίνησε γενικά η φάση και η ενασχόληση με τη μουσική? Γενικά, ξεκίνησα από τα 5. Από τα 5 ξεκίνησα πιάνο. Mm-hmm. Αλλά από την αρχή έπαιζα μελωδίες, δηλαδή προσπαθούσα να βρίσκω μόνη μου μελωδίες και άρχισα να γράφω κομμάτια. Mm-hmm. Οπότε από πολύ νωρίς έγραφα δικά μου, δηλαδή δεν ήτανε... Είχα και το κλασικό, ας πούμε, το πιάνο, mm-hmm. που έφευγα από αυτό και δεν ήθελα πολύ να... Μου έλεγε, ας πούμε, η καθηγήτρια, διάβασε, ξέρω εγώ, την παρτιτούρα και έλεγα, όχι, θα το ακούω και θα το παίζω. Και έπαιζα. Μεγάλα. Ναι. Είναι το πρόβλημα. Είναι το χειρότερο, γιατί μετά δεν μαθαίνεις νότες. Σε δίνω την ευκαιρία να κάνω τεστ. Παιδιά, να σας πω κάτι, συγγνώμη, δράτα μου τις ευκαιρίες, θα κάνω λίγο στίβ τώρα, αλλά πραγματικά ήταν το μεγαλύτερο λάθος που είχε κάνει η δασκάλα μου στο πιάνο, που μου έλεγε, ποιο θες να παίξουμε, αυτό ή αυτό, και έτσι έλεγα, αυτό. Γιατί το είχα ακούσει εγώ τέλεια φυσικά, έχοντας και εγώ μουσικό αυτή όπως και εσύ, ναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, και δεν έμαθα ποτέ να διαβάζω. Ναι. Ποτέ. Και μετά τα βλέπεις και λες, όπα, ξέρεις, αυτό ναι, το ξέρω, ναι, αλλά ναι, δεν ναι. μπορώ να το βρω στην παρτιτούρα. Και πρέπει να το ακούσεις αναγκαστικά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Έτσι ξεκίνησε. Να παίζεις πιάνο. Και το τραγούδι φαντάζομαι ότι είναι κάτι που βγήκε φυσικά. Ναι, τραγουδούσε. Δηλαδή, ξέρεις, πάταγα τις νότες και έκανα να-να-να-να και έπαιζα ταυτόχρονα, ναι. Οπότε ήταν όλο μαζί. Πάμε λίγο να δούμε έτσι ένα βίντεο που έχουμε, έτσι λίγο φανταστείτε, άμα θέλετε μπορείτε παράλληλα να μπείτε και στο Instagram της και θα δείτε και θα καταλάβετε όλα αυτά για τα οποία σας μιλάω, παρόλα αυτά πάμε να δούμε έτσι μαζί εδώ ένα βιντεάκι, δείχνω από εκεί γιατί από εκεί είναι το monitor, καταλαβαίνετε. Μέσα στο κορμί μου, στην πληγή μου, έριχνες νερό, πες μου ακόμα πόσο να πληρώσω. Για να νόσω και το άλλο το μισό. Μόνη μου εγώ. Κοίτους, έχω κάνει λάθη, δεν ξέρω, ξέρεις. Ωραίο, μπράβο. Το πάω πολύ καλά. Λοιπόν, πού να ξεκινήσω δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην πορεία, επαγγελματικά βασικά πότε ξεκίνησες να το κάνεις? Πριν 1,5 χρόνο νομίζω, 1,5-2 χρόνια, που ξεκινήσαμε τη συνεργασία με την ομάδα, mm-hmm. με την εταιρεία και είπα ότι πρέπει τώρα να τα δώσεις όλα, δηλαδή εκεί. Ήτανε κάτι που το σκεφτόσαι από μικρή, ρε παιδί μου, σαν όνειρο, ήταν αυτό? Ναι, ναι. Ή έλεγες ότι θέλω να γίνω, ξέρω εγώ, τι θα πω, να ασχολούμαι με marketing και να ξέρω πώς να γίνω κάτι. Πάντα. Πάντα τραγουδίστρια, ηθοποιός, ξέρεις, εκεί το πήγαινα κατευθείαν, τέχνη, τι, αυτό. Και ηθοποιός, αρέσει? Ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αρέσει, μ' αρέσει. Ναι. Έχεις κάνει κάτι ως προς αυτό? Ναι, είμαι γενικά στη θεατρικών σπουδών, απλώς mm-hmm. από εκεί βγαίνεις θεατρολόγος, δεν είναι ακριβώς ηθοποιός. Ηθοποιός. Είναι πιο θεωρητικά τα πράγματα, αλλά έχω κάνει και ένα χρόνο δραματική. Οπότε ήμουνα φουλ να πάω να κάνω αυτό. Έλα, ναι. Άρα είναι πολύ μέσα στα πλάνα σου. Ναι, ναι, ναι. Και το, βοηθάει και πολύ, ας πούμε, στα βίντεο κλίπ και σε αυτά. Εννοείται. Μπορείς να δεις περισσότερο τις εκφράσεις σου, το πώς θα κινηθείς, γλώσσα του σώματος, που μου αρέσουν πολύ αυτά. Αν μπορούσα να σε ρωτήσω, γιατί ξέρεις είναι αυτό που λένε ότι η μουσική είναι μία κλπ. Ποιο είναι το είδος, παιδί μου, που θα έλεγες ότι θα ήθελα να κάνω ιδανικά αυτό, το έχεις σκεφτεί ή... Σε μουσική γενικά κάνω pop. Ναι. Απλώς έχω πολλές επιρροές από άλλα. Έχεις, ναι, ισχύει αυτό. Ναι, αλλά pop μου αρέσει.
Σ' αρέσει pop. Χορευτικό και τέτοια πράγματα γουστάρεις. Χορευτικό θα σου πω. Μ' αρέσει να χορεύω, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που θα δω και θα μ' αρέσουν να κάνω. Ναι. Δηλαδή, μ' αρέσει και η ρομποτική, ας πούμε, που είναι άκυρο. Ναι. Θα μπορούσες όμως. Δηλαδή, θέλω να πω. Ναι, ακόμα και αυτό μπορεί να το εντάξει με έναν τρόπο. Νομίζω, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε κάπου εδώ ότι το ευρύ κοινό σε γνώρισε μέσα από το TikTok. Και από το Σάρι και γενικά από όλα αυτά. Από το Σάρι, ναι. Από το Σάρι. Όχι, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πάμε να το δούμε λίγο το TikTok. Ναι, πάμε λίγο. Το κοιτάω και το ξανακοιτάω. Θέλω να σου πω ότι έχω δει όλα τα βίντεο χωρίς πυροβολή. Αλήθεια. Αλήθεια. Έχω περάσει ένα βράδυ που νομίζω ότι πρέπει να ήταν γύρω στις 2,5 ώρες που καθόμουν και έβλεπα τα βίντεο σου. Ευχαριστώ. Αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, κάνετε. Εν τω μεταξύ, κοίταγα εγώ τι με ξαφιά, ξέρεις. Ναι, όμως είσαι. Εγώ συνειδητοποιώ. Και γίνεται αυτό το βίντεο που. Πώς ήρθε να το κάνεις, by the way. Αυτό, καλά. Λοιπόν, αυτό καταρχάς έγινε. Πότε ήταν, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάπου εκεί. Αυτό το είχα κλείσει στο αγόρι μιας φίλης. Και απλώς κάθε φορά το σήκωνα και ξεκινάει. Υπάρχουν εκατοντάδες. Συνέχεια. Οπότε σε κάποια φάση λέω, θα το κάνω cover. Έτσι βγήκε. Δεν ήταν κάτι άλλο. Δηλαδή. Τι λες τώρα. Ναι. Και έγινε αυτό που έγινε, ας πούμε. Έγινε χαμός, παιδιά. Πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές έχει, ναι. Έτσι δεν είναι, στο YouTube. 2,700 κάτι και έκανε 2 κύκλους. Δηλαδή, μέχρι κάποια στιγμή που το ανέβασα TikTok πριν 2 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχε, ξέρω εγώ, πάνω από 500,000 και μετά ξαναανέβηκε, δηλαδή έκανε 2 μπαμ. Έκανε 2 μπαμ. 2 μπαμ. Εντάξει, εγώ να σου πω ότι έτσι γίνονται, ρε παιδί μου, αυτά, όντως, από τη μία στην άλλη. Ποια ήταν όταν κατάλαβες και συνειδητοποίησες τον μπαμ που έκανε, τι έκανες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, βλέπω που στο δρόμο θα είναι λίγο πιο αλλιώς τα πράγματα, θα υπάρχει μία αναγνώριση, εκεί το καταλαβαίνω λίγο. Αλλά τώρα μέσω του ίντερνετ και επειδή όλη αυτή την κατάσταση την πέρασα μέσα στην καραντίνα ουσιαστικά. Και μέσα από τα μηνύματα δεν είχες και μηνύματα που δεν δεχόσουν. Ναι, ήταν αρκετά, αλλά και πάλι δεν το συνειδητοποιείς το ίδιο με το να είσαι έξω. Δηλαδή, ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει γιατί δεν έχω βγει πολύ έξω, είναι ακόμη κλειστά τα πράγματα και δεν έχω μπει στη διαδικασία να καταλάβω τι έχει γίνει, νομίζω. Οκ, okay, εντάξει, σεβαστό. Πιστεύω ότι μόλις ανοίξουν τα πράγματα θα το καταλάβεις ακόμα. Θα είναι ακόμα πιο έντονο όλο αυτό. Επίσης, έχεις κάνει και το Night Rider. Ναι. Άλλο αυτό το. Ναι. Αυτό το βρήκα και στο TikTok από Μαρσό. Από Μαρσό που το είχαν κάνει. Και το κάνεις cover. Άρα δεν το ζήτησε, το κάνεις εσύ από μόνη σου κι αυτό. Εγώ ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε λέω γιατί όχι. Και εμάς μας άρεσε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Γενικώς, ό,τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής και εγώ είμαι πάρα πολύ fan γενικώς του cover. Πώς ήρθε, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Με τα covers, δεν ξέρω. Απλώς είπα ότι θα ξεκινήσω, ξέρω εγώ, έκανα αυτό με το Σάρι και έκανα και άλλα 2-3 και μου άρεσε και λέω γιατί όχι. Στην καραντίνα ξεκίνησε αυτό? Ναι. Okay. Λίγο μετά την καραντίνα, το καλοκαίρι αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ήταν μετά από το πρώτο μου release. Αυτό ήταν, μετά το πρώτο σου release ναι, ήταν. Ναι, είχα κάνει ήδη το Lonely, είχα βγάλει. Και το καλοκαίρι μετά, εκεί ήτανε. Εντάξει, λογικό είναι. Λες, τι να κάνω. Κάπως πρέπει να σκοτώσω. Καραντίνα. Κάπως πρέπει να βγει. Κάπως πρέπει να βγει η όλη κατάσταση. Ναι. Έχεις έρθει όμως με καινούργιο τραγούδι σήμερα εδώ. Ναι, έχω έρθει με καινούργιο. Για πες μου, δύο λεπτά. Το In Your Eyes είναι. Το In Your Eyes. Είναι το καινούργιο μου κομμάτι. Μπορούμε να το κάνουμε συνέχεια αυτό τώρα, αν θέλει. Ωραία, και είμαι πάρα πολύ φαν. Είναι ένα κομμάτι που ήθελα πάρα πολύ να βγει. Είναι από τα αγαπημένα μου που έχω γράψει. Έχω γράψει πολύ κομμάτια. Όχι, είναι όντως. Εγώ κολλάω πολύ με τη μελωδία του κομματιού. Και αυτό το συγκεκριμένο είχε κατευθείαν μελωδία που έλεγα «Α, μ' αρέσει». Και έλεγα «Πότε θα βγει». Και βγήκε. Οπότε είμαι πολύ. Είσαι πολύ. Θέλω, ναι. Να το δει όλος ο κόσμος. Να σας πω κάτι. Είναι φοβερά γλυκό πλάσμα. Και αυτό το ταλέντο που έχεις δεν είναι μόνο. Είναι όλο μαζί, ρε παιδί μου. Είναι ένα πακέτο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ντρέπεσαι τώρα που τα λέω αυτή. Ναι, είμαι λίγο. Αλλά πάμε να δούμε, πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ και θα επιστρέψουμε εδώ να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. In Your Eyes. Μην φύγετε. Μην πάτε πουθενά. Από τη Daphne.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και απολαύσαμε και το In Your Eyes. Θες να μου πεις εσύ και λίγο δύο λόγια για τα κλιπ, για αυτά που είδαμε, για όλα αυτά τα έτσι πολύ ωραία. Για το In Your Eyes. Ναι. Στο In Your Eyes είχαμε πάει σε ένα σπίτι στο κέντρο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τι έγινε τώρα. Είχε στον τοίχο απέναντι τον Απόλλωνα με τη Δάφνη, που ήταν ζωγραφισμένο. Ωραία. Δεν ξέραμε ότι είναι ο Απόλλωνας με τη Δάφνη. Α, okay. Και έτυχε μετά να το ανακαλύψουμε. Αυτό είναι το highlight, ας πούμε, της. Έλα. Ναι. Εγώ είχα πάθει σοκ. Εγώ γενικά πιστεύω στο κάρμα και στην ενέργεια, οπότε... Ευχαριστώ. Οπότε το είχα πάρα πολύ... Ψηλά. Ας πούμε τα κάτι πρέπει να τώρα μας παρακολουθούν. Λοιπόν, καλά, θέλω να σας πω ότι έχουμε επιστρέψει για να παίξουμε κιόλας, όχι μόνο, έχουμε να συζητήσουμε και άλλα πράγματα με τη Δάφνη. Μην ξεχνάτε εσείς πάντα ότι στην παρέα μας είναι και το Steampod. Υπάρχει ένα φανταστικό giveaway το οποίο τρέχει στο Instagram του MAD TV. Επαγγελματικό αποτέλεσμα πάντα με τη δύναμη του ατμού. Και το Steampod, σας έδειξα και στην αρχή της εκπομπής πώς μπορείτε να φτιάξετε έτσι αυτό το πάρα πολύ ανάλαφρο look που έχω κάνει και εγώ στα μαλλιά μου, 48 ολάκερες ώρες κρατάει και τα κάνετε και πάρα πολύ γρήγορα για να μην γκρινιάζουν κάποιοι ότι αργείτε ότι φτιάχνετε τα μαλλιά σας, εσείς οι γυναίκες κλπ. Κρέμα αλίανσης έχουμε φυσικά, μην ξεχνάτε, για λεπτά αλλά και για λεπτή τρίχα αλλά και για χοντρή τρίχα, όπως επίσης και το σέρουμ, αλλά και είναι και αυτό το μπουκαλίτσι εδώ με το απιονισμένο νερό, το οποίο το βάζετε μέσα στο Steampod για να δημιουργηθεί ο ατμός. Λοιπόν, είναι πραγματικά μια επένδυση για τα μαλλιά σας, όχι μόνο για την εμφάνιση, αλλά φυσικά και για την υγεία των μαλλιών σας. Go για το giveaway, είναι το τέλειο gadget του καλοκαιριού και όχι μόνο. Λοιπόν, I'm back, μπαίνετε στο post άμα θέλετε να το κερδίσετε στο Instagram μας, εκεί τα βρίσκετε όλα, ακολουθείτε τα βήματα και μια τυχερή θα, ή ένας τυχερός θα το κερδίσει. Και άμα έχετε τα κότσια, δώστε το δώρο, να σας δω εκεί, εκτός αν το έχετε. Εκτός αν το πάρω εγώ πέρα. Έκτος να το πάρει η Δάφνη φεύγοντας. Από τη L'Oréal Professionnel Paris είναι το Steampod. Λοιπόν, πάμε λίγο. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Βλέπω ότι γενικά το In Your Eyes είπαμε ότι είναι ένα κομμάτι που το έχεις γράψει και γράφεις γενικώς. Γράφεις και δίνεις κιόλας, έτσι. Ναι. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει γενικά να γράφω. Θα σου πω, όταν συνεργάζεσαι, ας πούμε, με άλλο άτομο, μαθαίνεις δικές του εμπειρίες, δικά του πράγματα. Ναι. Οπότε μπορείς να γράψεις άλλους τελείως διαφορετικούς στίχους από ό,τι θα έγραφες για σένα. Άρα ουσιαστικά μπαίνεις σε μια διαδικασία που κάνεις ένα ψυχογράφημα στον άλλον. Ναι. Δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι. Όχι, ξέρεις τι, προσπαθώ και εγώ να. Επειδή δεν έχω ρε παιδί μου καθόλου το στοιχείο του να γράψω, έτσι νομίζω τουλάχιστον. Οπότε προσπαθώ να δω πώς είναι, πώς θα μπορούσες. Ενδεχομένως μπορεί να γράψετε και μαζί. Ναι, γιατί ουσιαστικά. Μπορείς να μάθεις 2-3 πράγματα γι' αυτόν, αλλά μετά σιγά σιγά θα πετάξει μια λέξη, θα πετάξει μια φράση, μπορεί να πετάξει μια μελωδία. Οπότε φτιάχνεται όλο αυτό και γίνεται ένα. Βέβαια πρέπει να υπάρχει καλή ενέργεια. Σίγουρα. Αυτό. Έχεις γράψει για την Τάμτα, σωστά. Ναι, για την Κρυσταλλία. Πώς προέκυψαν αυτές οι συνεργασίες? Ήρθαμε σε επαφή μέσω και της εταιρείας και ξεκινήσαμε να γράφουμε και βγήκε ωραίο το αποτέλεσμα, οπότε προέκυψε και η συνεργασία. Και κάνετε και τη συνεργασία. Ναι. Και σκέφτεσαι κάποιον που θα ήθελες να γράψεις, σε κάποιον άλλον που θα ήθελες? Σε πολλούς. Σε πάρα πολλούς. Και από πράγματα που λένε, ακόμη και σε συνεντεύξεις άμα πει κάποιος κάτι, μπορεί να λέω, αυτό μπορεί να μπει σε κομμάτι. Οπότε, ναι. Έχω πάρα πολλά ονόματα στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Λαϊκούς, pop ή δεν σε νοιάζει? Δεν με νοιάζει καθόλου. Δηλαδή, άμα μπορέσω να βρω μελωδία για το άτομο που θέλω να γράψω, θα βγει, δηλαδή και λαϊκό να είναι, μπορεί να βρω μελωδία. Άμα βρω τη μελωδία, μετά θα κουμπώσουν και οι στίχοι, οπότε θα βγει. Οκ. Okay. Αισθάνομαι ότι έχεις πολλά ονόματα στο κεφάλι σε αυτή τη στιγμή. Ναι, έκανε που γίνεται... τη διάσταση προσοχής, ήτανε όχι ονόματα. Έπεφταν. Μουσική και στίχους ή μόνο στίχους, ας πούμε, ή μόνο μουσική? Δεν κάνω τις παραγωγές, γράφω τη μουσική, ας πούμε, τη μελωδία και τις συγχορδίες. Αναλόγως μπορεί να τις αλλάξουμε βέβαια πολύ συχνά γίνεται αυτό και στίχους. Ωραία, εντάξει. Θα μου γράψεις και εμένα. Θέλεις. Ωραία, εντάξει. Έχω πολύ καλή ενέργεια. Έχω πολλά να σε έχουμε στηριχτώ από τη ζωή μου. Τέλεια. Λοιπόν. Και κάθονται μετά άλλες 2 ώρες. Έχει έρθει η ώρα για το παιχνίδι, ωστόσο. Ωραία.
Θες να βάλω ακουστικά. Θέλω να βάλεις τα ακουστικά σου, ναι. Θα τα βάλω. Και ο Θεός βοηθός τώρα. Αλλά αυτό πρέπει να είναι κλειδωμένο. Ναι, θα πατήσει εκεί ένα play που έχει. Αντάξει, ναι, ναι, μην αγχώνεσαι. Άμα θες μπες τα μηνύματα και τέτοια πράγματα. Μου μιλάς τώρα εσύ, ναι. Α, ακούς μουσική. Όχι, είχα βάλει. Ωραία, πολύ ωραία. Μην βγάλει λίγο να σου πω. Εγώ τώρα θα πρέπει να σου τραγουδάω, γιατί δεν θα σου τραγουδάω, γιατί δεν το καταλάβεις ποτέ. Ωραία. Θα σου αφηγούμε ουσιαστικά. Τα τραγούδια αυτά που έχω εδώ μπροστά μου. Ρεφρέν. Πρέπει εσύ να καταλάβεις. Και ρεφρέν έχει και κουπλέ έχει και αντίο ζωή έχει. Ναι. Εσύ θα πρέπει να καταλάβεις ποιο τραγούδι λέω. Ωραία. Είσαι έτοιμη, πιστεύεις? Ναι, πάντα είμαι έτοιμη, ξέρω. Ωραία. Πάτα play. Κάτσε, γιατί ξανακλείδες. Ακούγεται δυνατά. Όπα. Είσαι εντάξει? Ωραία. Δεν σ' ακούω καν. Πολύ ωραία. Εδώ ακούω εγώ. Θα κουφαθείς. Α, ωραία. Θα κουφαθείς. Ναι. Ξεκινάμε. Πάμε. Πάμε, μπράβο. Λοιπόν. Κάτσε και μέτρα πόσες συγγνώμες έχω ακούσει από σένα. Α! Πες μου. Χιλιόμετρα πόσες συγγνώμες έχω ακούσει από σένα μπορώ. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Πόσα θα φύγω, πόσα, πόσα ναι, ναι, ναι. Θα φύγω. Ποιος το λέει? Πόσα θα φύγω και τις υποσχέσεις. Θυμάμαι ποιο είναι, δεν ναι, ξέρω ναι, ποιο ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Ποιος? Πόσα να. Πόσα ναι, 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 ναι. Κι άμος, όχι. Ναι! Κι άμος είναι. Ναι, 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 ναι. Άσε μας κι εσύ που θέλεις και τίτλο. Τι? Τίτλο. Τον τίτλο, τον ξέρεις. Πόσα γιατί και τι συμβασιάζει. Να, 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 να. Κάτσε και μέτρα. Μπράβο. Καλά, παιδιά. Εντάξει, μαγική. Πάμε. Λοιπόν, θα πάω στο επόμενο. Θα βρω ένα άλλο. Δεν σε ακούω τώρα, να ξέρεις. Πάμε. Πάμε. Κόλαση έχει γίνει η ζωή μου, κόλαση και φωτιά μες στην ψυχή μου. Κόλαση όλα μοιάζουν μακριά σου, κράτησε στον παράδεισο κοντά σου. Στον παράδεισο κοντά σου. Κόλαση. Κόλαση. Έχει γίνει. Έχει γίνει η ζωή μου. Πάμε ξανά. Κόλαση. Κόλαση. Έχει γίνει. Έγινε. Ναι. Έχει γίνει. Μπράβο. Ωραία. Η ζωή μου. Η ζωή μου. Ναι. Τι είναι αυτό. Oh. Πόσο χρόνο είναι. Πόσο. Κούζεσαι. Ωραία. Βγάλε, βγάλε, βγάλε. Το έχεις βρει να ξέρεις. Ωραία. Απλά δεν ξέρεις ποιος το λέει μάλλον. Περίμενε. Ποιο είναι. Κόλαση λέει το τραγούδι. Ωραία. Κόλαση. Άσε, άστε, άστε να τα βγάλω τα ακουστικά. Α, βγάλε τα ακουστικά. Τελείως. Τα βγάζω. Κόλαση έχει γίνει η ζωή μου, κόλαση και φωτιά μες στη ψυχή μου. Κόλαση όλα μοιάζουν μακριά σου, κράτησε στον παράδεισο κοντά σου. Κόλαση έχει γίνει. Αχ. Έλα, έλα, μπορείς. Καλά, εντάξει, δεν το κλαίω, αλλά πραγματικά. Από πίσω. Και τη γαρμπή. Και εγώ. Και τη γαρμπή. Και την καρπή και κόλαση. Είμαι, έλα. Είμαι καθόλου καλή στα νόματα, να ξέρεις. Και δεν ξέρω πώς θα βρήκα. Πάμε σε ένα τελευταίο. Κάτσε να βρω, περίμενε. Ωραία. Να βρω κάτι, ένα. Κάτι πολύ. Να. Α, λοιπόν, κάτσε να δω ποιο. Θέλω να βρω κάτι που θα. Είμαι σίγουρη ότι θα το βρει, καταλαβαίνεις. Είμαι σίγουρη. Όχι, μην είσαι σίγουρη. Α, τώρα λοιπόν. Ήσουν. Σίγουρη ότι θα το βρω. Όχι, δεν ήμουν πολύ. Δεν ήμουν πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτό θα το βρει. Λοιπόν. Περίμενε γιατί έχω και το άλλο από μέσα. Σου υπόσχομαι αυτό το καλοκαίρι να είναι από τα βιά. Ορίστε. Ναι, αυτό πώς έγινε τώρα. Δεν ξέρω κι εγώ από πίσω. Λοιπόν, κι όμως αυτό είναι. Έλα, εντάξει, δεν θα τηλεπορήσω. Δεν θα τηλεπορηθώ κι εγώ άλλο δηλαδή. Γιατί... Ήταν και το καλοκαίρι που βγήκε από μέσα μου, ξέρεις, η ενέργεια του καλοκαιριού. Είναι, γι' αυτό, είναι, η... είναι αυτό το νιώθω. Λοιπόν, να σου πω κάτι, αρκετά τραγούδισα εγώ. Να το κλείσω δηλαδή. Νομίζω ότι ναι, νομίζω ότι μπορείς να το κλείσεις και να το κάνεις. Και θέλω να μας τραγουδήσεις και εσύ κάτι έτσι λίγο, καπέλα, ίσα ίσα. Τι θέλεις να σου τραγουδήσω. Τι θέλεις. Θέλεις να σου τραγουδήσω το ρεφρέν του In Your Eyes. Πάρα πολύ. Ωραία. Θα ήθελα. Θα ξεκινήσω από λίγο πιο πίσω όμως. Ωραία. Do you remember the lyrics? I do remember the sound.
Can you remember the rhythm? Hands on my skin and it goes like this. Ooh, na 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 na. I saw it in your eyes. Na 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 na. Oh, so sweet lies. All those nights I tried, but ooh, na 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 na. I saw it in your eyes. Da, 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 da. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Αλήθεια δεν μπορώ. Ας πάρω λίγο το σοβαρό μου το ύφος, όντως. Είναι εκεί. Ναι, δεν μπορώ με το. Ένα αερικό ακόμα ήρθε και πέρασε από αυτό το πλατό. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Ξένος στίχος. Ξένος στίχος. Ξένος στίχος. Επιλέγεις ξένο στίχο για σένα. Ναι. Μου αρέσει αρκετά. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω εκφράζομαι πιο εύκολα. Είχα δει μεταξύ σε κάτι έρευνες ότι μπορείς, π.χ. όταν σκέφτεσαι κάτι, μπορείς να εκφραστείς πιο εύκολα σε άλλη γλώσσα επειδή σου είναι πιο ξένη. Ακριβώς. Δεν ξέρω γιατί. Και ίσως αυτό συμβαίνει. Δηλαδή εκφράζομαι πιο εύκολα και λέω περισσότερα πράγματα για μένα όταν είναι ξένος ο στίχος. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Αλλά ναι, γράφω και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Γι' αυτό στο ελληνικό, όταν πας στους άλλους, σου βγαίνει πολύ πιο εύκολα στους άλλους. Ναι. Γιατί στον άλλον. Sorry. Γιατί στον δεν είναι άλλον. Είναι βίωμα. Ναι. Οπότε μπορείς να είσαι πιο ελεύθερος ότι θα γράψεις. Ενώ εγώ τώρα δεν θέλω να ανοίγομαι και πολύ. Είναι λίγο εκεί. Μάλιστα. Οπότε... Τι περιμένουμε από το και στο εξής. Θέλω να βγάλω πολλά κομμάτια τώρα. Σιγά-σιγά με ηρεμία. Και αυτό. Θα έρθουν πολλά κομμάτια. Και όσο πάει καλυτερεύει για μένα. Έχεις ήδη το επόμενο έτοιμο, ξέρεις ποιο θες να είναι. Ετοιμάζεται τώρα. Οκ. Okay. Και είναι ελληνικό. Ου. Ελληνικό. Δεν θα πω τίποτα άλλο όμως. Ωραία, εντάξει, μην πεις. Αλλά ναι. Ανυπομονώ να έρθει και αυτό. Περιμένουμε κάποια εμφάνιση. Υπάρχει κάτι που. Στον ορίζοντα, έτσι. Μην φανταστείς, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα. Συζητιούνται διάφορα, αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτό να ανοίξουν. Πρώτα εδώ δεν έχει, ας πούμε, μουσική. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα lives. Οπότε ναι. Συζητιούνται, ελπίζω. Θέλω πολύ. Μακάρι, ρε Δάφνη, σε εύχομαι πραγματικά το καλύτερο. Ευχαριστώ. Η πόρτα μας εδώ είναι πάντα ανοιχτή για σένα. Και χάρηκα αλήθεια πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και δεν μιλάει. Μην ασχολείσαι. Και εύχομαι και στο επόμενο θα σε περιμένω εδώ, φυσικά. Εννοείται. Ναι. Και εσείς, αν δεν την έχετε τσεκάρει, λίγο δύσκολο βέβαια, μπορείτε να μπείτε και να δείτε και τα φανταστικά αυτά cover που κάνει, αλλά και το νέο της τραγούδι, το In Your Eyes. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μην ξεχνάτε πάντα ότι τα φετινά μας βραβεία θα είναι τα πιο φωτεινά από ποτέ, καθώς είναι από την ΔΕΗ. Mad Video Music Awards, λοιπόν, 2021 από τη ΔΕΗ. Η ψηφοφορία έχει αρχίσει και είναι online στο Mad TV. Και αφού πλέον τα κάνουμε όλα online, πληρώνουμε και τον λογαριασμό της ΔΕΗ online. Φυσικά και μπορούμε να το κάνουμε αυτό με την υπηρεσία Green Pass. Γίνεται πράσινο το ρεύμα στο σπίτι σου και έχεις και τα ωφέλη της υπηρεσίας e-bill της ΔΕΗ, αφού είναι διαθέσιμο μόνο μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού. Έτσι, τόσο πολύ απλά. Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ. Μπείτε και να ψηφίσετε κιόλας, είναι online η ψηφοφορία. Και αυτά. Daphne Lawrence ήταν στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Φιλιά πολλά. Σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.